Εγώ είμαι στην άμυνα, εδώ είναι στην επίθεση ο Κώστας. Ναι. Βάζει τα γκολ, εγώ είμαι πίσω. Αν κατάλαβα. Πίσω, να σου πω κάτι, δηλαδή είναι φίλος σου. Ναι. Αυτός ήρθε εδώ πέρα από το πρωί και με παρακαλάει να σκουπίσει, να καθαρίσει, να πει και ένα τραγούδι. Πάλι καλά. Παίζει σερβιτόρο. Πάλι καλά να λες. Τα κατάφερα όλα όμως, έτσι. Τα κατάφερα. Είμαι σίγουρο. Και τραγούδι έχω πει. Άμα κρίνω από το γήπεδο τι κάνει. Τι δεν είναι καλός, έτσι. Κάνει τα πάντα, δεν απέξει. Να σου πω κάτι. Εδώ κάνει τα πάντα. Εδώ μας χάλασε η κονσόλα. Το ραδιόφωνο, το NG Radio δεν έπαιζε. Και παιδί μου πήγε και τραγούδισε ο Χριστιανός. Έφτιαξε και χυμό. Έφτιαξε και χυμό, μου έστειλε και χυμόπιτα. Τον έχω μέσα, ετοιμάζεται. Έχει περισσότερα φρούτα ο δικός σου. Θα πιεις και σε χυμό τώρα. Από τα χέρια δεν τρελαίνω. Όχι, θα κάνουμε κάτι άλλο με σένα. Για πες. Λέω να σε βάλω μέσα στον τηλεφωνικό θάλαμο. Εύκολο. Κορίτσια, τι λέτε, να τον τιμωρήσω. Γελάτε, Έγινε ρε παιδιά, δεν το καλό είναι αυτό. Είναι πολύ καλό. Ας κάσου, διαλέγεις. Τους ωραίους άντρες τους παιδεύουμε και λίγο. Δεν τους το δίνουμε στο χέρι. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Το μ' αρέσει. Άμα ήταν να τα είχατε όλα στρωμένα, ρίγνουμε στο πιάτο, δεν υπάρχει θέμα. Θα μπει στο θάλαμό σου. Ποιο θες να μπεις. Όποιο, αριστερό ή δεξιά. Διάλεξε. Αριστερό ή δεξιά. Είναι σημειολογικό, ξέρεις. Αριστερό ή δεξί. Διάλεξε. Θα πάω δεξιά εγώ. Α, δεξιά πάει. Άστο να πάει δεξιά, κάτι ξέρει ο άνθρωπος. Εσύ αναγκαστικά θα πας αριστερά. Να μην πάω δεξιά κι εγώ. Χειροκρότημα στον κύριο Σόμερ που μπαίνει στο θάλαμο καλοκαιριάτικα. Μην τα βάζεις μαζί. Θέλεις να τα βάλεις μαζί του. Να σου πω ρε Κώστα. Έλα εδώ ρε Κώστα. Οφείσατε. Συγγνώμη, αφού το έχουμε γιατί δεν το δείχνουμε. Ποιο? Θα μπεις μέσα στο θάλαμο. Παιδί μου, τι κάνεις εσύ. Θα το χαλάσει, ρε άνθρωπε. Πες τον άλλον, μήπως δεν σου κάνει αυτός. Είναι αυτόματο. Δεν ξέρω τι έχει πατήσει. Τηλεκοντρόλ. Α, τηλεκοντρόλ με τηλεκοντρόλ. Κάτω πάμε. Για πάμε. Α, το μπήκες. Καταλαβες. Έτσι είναι. Σε βοηθάω πάντα. Ναι, μισό λεπτό. Πόσο ζηλιάρης είναι. Καθόλου. Επειδή ήθελα να βγάλεις το σακάκι σου γιατί θα σκάσει μέσα. Άστο να λίγο μέσα έτσι να τον πιάσει λίγο η ζέστη. Να κάψει λίγα κιτάρα. Να πούμε να βαντάζει, καταλαβες. Ωραία. Έτσι. Μπες, αγόρι μου. Θα το βγάλω εγώ θα σκάσω. Κορίτσια! Για σας φροντίζω. Πάρ' το σακάκι σου εδώ. Το έχω εγώ εδώ. Μυρίζει άρωμα. Δεν ξέρω τι είναι, τι μας πει. Λοιπόν, γελάτε κακούργιες. Μη δείτε κανέναν ωραίο. Τα κοκαλάκια όλα. Λοιπόν. Όλα καλά εκεί έξω. Μια χαρά εσείς. Ντρίν το τηλέφωνο παρακαλώ να χτυπήσει. Το τηλέφωνο. Σηκώνει ο σώμα. Παρακαλώ. Κώστα, ναι. Έχω μια ερώτηση, μισό λεπτό να σου κάνω. Αν πετάξεις κάτι στο διάστημα... Αν πετάξεις κάτι στο διάστημα... Ναι. Μιλάω στο Σόμερ. Θα είναι ο δόξας. Για πόση ώρα θα γυρνάει... Αν πετάξω κάτι στο διάστημα, για πόση ώρα θα γυρνάει... Ναι. Και δεν θα σταματήσει να γυρίζει, αφού δεν έχει αντίσταση, έτσι δεν είναι. Κέρδισε! Για πάντα! Το ήξερα! Να ρωτήσω κάτι. Το ήξερα. Αν πετάξω το δόξα στο διάστημα και ξαφνικά φρενάρει, τι σημαίνει αυτό. Αυτό να μας το πει ο δόξας. Έμεινε από κάψιμα. Μπαίνει σε σένα, έχεις χάσει γιατί απάντησε ο Σόμερ. Παρακαλώ να έρθει ένας κύριο. Μα το ήξερα αυτό. Δεν με νοιάζει, θα μπει μέσα. Όχι αυτός! Θα μπει κανονικά μέσα. Ήρθε η σειρά του, μην ανησυχείς. Έχω τον έλεγχο. Να είναι λίγο πιο ήσυχος, πες το γορίλα, παρακαλώ. Πόσες ώρες αντέχει, Κώστα, το ακουστικό στο αυτί. Πόσες ώρες αντέχει ο ανθρώπινος οργανισμός χωρίς νερό. Πόσες μέρες. Έχω πολλή ώρα ακόμα. 5 μέρες, 3, 4, 5. Να πω μία απάντηση, 5 μέρες. 5! 3 με 5! 3 με 5! Κέρδισε! Άρα, Κώστα, εσύ τώρα θα επιβαρυνθείς με την παρουσία κάποιου, γιατί κέρδισε αυτός. Παρακαλώ, να έρθει ο επόμενος, να μπει μέσα η κοπέλα. Σιγά σιγά, μην βιάζεσαι με το μαλακό. Δόξα να κερδίζεις πάντα, αγόρι μου. Κιόλας. Εγώ θέλω να κερδίζει πάντα αυτός τελικά. Αυτό έλα, δεν είναι δίκαιο. Πώς γίνεται. Την κάνει. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Πρέπει να βάλει και το σωσίδιό της. Άδικος ανταγωνισμός, γυναίκες γορίλες εσένα. Τουλάχιστον να απαντήσεις. Τουλάχιστον φέρτε μου ένα θηλυκό γορίλα. Σου χτυπάω το τηλέφωνο και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Εδώ πάει. Το άκουσες. Ωραία. Παρακαλώ. Πάλι αυτός. Πόσες τρύπες
έχει. Μη γελάτε. Το κλαρίνο! Ευτυχώς από τρύπες είμαι. Μίλα δυνατά, ξέρω να μην ακούμε. Γρήγορα, καλέ. Πέντε, τέσσερα. Τέσσερα δάχτυλα και μία από κάτω. Κέρδισες. Τι γίνεται εκεί. Εγώ γιατί δεν απαντήσω. Γνωρίζεστε. Εμένα γιατί με ρώτησες. Κέρδισε ο Δόξας και σένα θα μπει κάποιος μέσα. Επειδή έπιασε σε ψηλό. Ναι, αλλά εγώ για μένα γιατί με ρώτησες. Περίμενε. Έτοιμος. Δεν ήσουν εσύ. Α. Μισό λεπτό. Αυτός έκανε δύο όμως. Παρακαλώ. Αυτό δεν είναι δίκαιο, αυτό δεν είναι δίκαιο. Πάει μέσα είναι... για να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Είναι λογικό. Κάτσε και επόμενο. Μετά από αυτό που ήρθε, ήρθε και νοσοκόμα, έλεγα μου και συνάδελφε. Μπείτε μέσα, μαντάμ, πάρτε και τον ορό γιατί τον χρειάζεται, κύριε Σόμερ, σε λίγο. Να δω πώς θα χωρέσουν όλοι εκεί. Πρέπει να χωρέσουν, διαφορετικά θα χάσεις, Κώστα. Ναι. Βρες τρόπο να χωρέσουν. Ωραία, τα πάντα όλα. Ο Δόξας. Εγώ πάλι. Εσύ παίζεις. Προηγουμένως έπαιξε ο Σόμερ. Θα μπει πάλι γυναίκα εκεί μέσα. Δεν ξέρω, εξαρτάται πώς θα απαντήσεις. Θέλω να μου πεις από πού βγαίνει το όνομά μου. Πάλι ο Δόξας. Στους φίγμους. Γιατί ο Δόξας. Ρουλά, ρουλά. Θεοδωρούλα. Θεοδώρα. Καλό. Το βρήκα. Κέρδισε! Όπα, ένσταση. Γιατί? Εμάς δεν μας ρωτήσετε τίποτα. Τώρα θα σε ρωτήσω. Περίμενε, παρακαλώ να έρθει ο επόμενος και να μπει στο... Γορίλα θέλω να πω. Όχι, εσύ έχεις μείνει με το γορίλα μόνο, περίμενε. Στο Σόμερ πάνε. Πλάκα μου κάνεις τώρα, δεν είναι σωστό αυτό. Το χαρέμι του Σόμερ. Έλα εδώ ρε τρελάκι εσύ. Με τα ρολά της η κοπέλα δεν πρόβλημα να ετοιμαστεί. Εσείς κορίτσια μπορείτε να τον βοηθάτε για να κερδίζει, έτσι. Ναι, γιατί με έχετε ρωτήσει κάτι. Όχι, μια χαρά δεν θα το ρίξω εγώ με τα κορίτσια σου. Ποιο είναι το βασικό, Κώστα. Ορίστε. Ποιο είναι το βασικό συστατικό της συνταγής σπαγκέτι ελαιόλαδο. Έλα, πανεύκολο. Σταμάτα εσύ. Το ελαιόλαδο. Αλόγιο. Σπαγκέτι και ελαιόλαδο. Πώς? Ελαιόλαδο, σπαγκέτι και ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Μακαρόνια, δηλαδή ελαιόλαδο. Σπαγκέτι και... Από την Καλαμάτα, έτσι. Ή από την Πολόνια μπορεί. Ελαιόλαδο, ελαιόλαδο. Μόνο, Χριστιανέ μου. Το βασικό μου πες. Και σκόρδο. Ναι. Και σκόρδο και... Τα μακαρόνια. Να πεις τα μακαρόνια. Νομίζω... Ναι, ναι. Ότι έχασες. Όχι. Το λάδι που είναι, το πιπέρι που είναι, αφού λέει αλόλιο. Μπράβο. Ρε παιδιά, το βασικό συστατικό μου λες και λέγεται αλόλιο. Άρα είναι το ελαιόλαδο, το λέει η λέξη. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το είναι βασικό δεν μου έχει φτιάξει ολόκληρη. Μπράβο, μπράβο. Άμα τη φτιάξει ολόκληρη είναι αλάτι, Χριστιανέ πιπέρι, μου, βούτυρο. Είναι σκόρδο και λάδι. Α, μπράβο, το είπα αυτό. Πέστα του. Άλλο είναι το σκόρδο στα ιταλικά και όλιο είναι το έχεις χάσει. Μα σου είπα και σκόρδο και λάδι και χασά. Μου το είπε, μωρέ. Τι άδικο είναι. Το κοντρόλ θέλει να χάσεις. Ρε κοντρόλ, θα φας ξύλο. Ανέβω πάνω. Να μπει ο άλλος στο θάλαμο. Παρακαλώ να έρθετε στο θάλαμο. Στο θάλαμο. Καλεμπείτε στο θάλαμο. Ελάτε. Α, άργησε, έβαλε το μαγιό της. Στο δικό μας Μαντάμ. Όχι. Πρέπει να μπείτε από εκεί, με συγχωρείτε που σας καλάω. Αλλά πρέπει να μπείτε εδώ. Έχασα εγώ, παιδί μου, έχασα. Α, έχασες εσύ. Αφού έχασα. Θα έρθει εδώ αφού έχασες. Αφού έχασα, τι θες να κάνω. Μπες μέσα. Έχασα ρε φίλε. Σπρώξ το κορίτσι να μπει. Έχασε τώρα, έχασε. Γεια σου και σε σένα. Ακόμα μία. Λοιπόν, εσύ, Δόξα. Ετοιμάσου. Ναι, τι να ετοιμάζω. Δεν θα πάω σε αυτή την εύκολη. Έχασε τώρα. Πόσες ευθείες περνάνε από ένα σημείο. Λέγε. Άπειρες. Κέρδισε. Έχασε ο Σόμερ. Παρακαλώ να μπει ο Σόμερ. Κύριε, πού πάτε. Δεν είναι από εδώ πρέπει να μπείτε. Έχεις βάλει μέσον. Τα σπάω για σένα. Δόξα. Α, πάρ' το, πάρ' το. Δόξα. Πες τραγούδι καλέ. Δόξα, έχεις βάλει μέσον. Θα τα σπάω για σένα. Ναι, δώσ' το. Δεν χωράω με σένα. Εσύ τι είσαι και με πιάτα. Για άμα την αμολύσει και κανένας, τώρα θα έχει πρόβλημα. Το ξέρετε. Θα υπάρχει πρόβλημα. Πείτε, κύριε. Λοιπόν, σπρώξε, σπρώξε, μπορείς. Αφήνω το Σόμερ με τα κορίτσια του. Θα τα πάει στα μπουζούκια, από όσο αντιλαμβάνομαι. Και πάω στην τσέχη να με σώσει. Έλα, κούκλα μου, να με σώσεις. Χειροκρότημα στα παιδιά και στον Κώστα τον ευχαριστώ. Και στον άλλο Κώστα. Και τον Δόξα και τον Σόμερ. Ένα τηλεφωνηματάκι, επιτρέψτε μου λίγο κι εγώ να κάνω. Ναι, 18338. Σε εσάς το παραγγείλω την κρέμα Versace 1969.
Τι με ρωτάτε, πιο δεξί ή αριστερό βαζάκι. Μα τι με ρωτάτε, δύο δεν δίνετε. Δύο βαζάκια δίνει προσφορά. Ορίστε, και δεξί και αριστερό. Δύο βαζάκια λοιπόν προσφορά κρέμα Versace 1969 και τηλεφωνήστε τώρα επιγόντως 18338 για την Ελλάδα, 25245150 για την Κύπρο. Αποκτήστε λοιπόν τη διπλή συσκευασία της Versace 1969 από 80 ευρώ, μόνο 29 ευρώ και 90 λεπτά. Και βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Να ξέρετε ότι 10 τυχεροί κερδίζουν από 3.000 ευρώ. Είναι η κορυφαία. Είναι η καλύτερη. Το έχετε αποδείξει με την προτίμησή σας και την αγάπη σας. Γι' αυτό η Versace 1969 πλέον είναι ενισχυμένη με μια διαφορετική σύνθεση. Με μια σύνθεση η οποία μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες που έχει το δικό μας δέρμα. Έχει λοιπόν κολαγόνο, υαλουρονικό, αλόι, έχει το ρόδι και βεβαίως μπορεί να κάνει τα πάντα. Σύσφιξη, θρέψη, ενυδάτωση. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Τηλεφωνήστε τώρα. Εντάξει, βλέπεις τι περνάω, ε. Αυτοί ζεσταίνονται και εγώ κρυώνω. Έβαλα το σακάκι του Σόμερ, δεν στο δίνω. Εντάξει. Σου πάει κιόλα. Μου πάει. Καλό, μου το χαρίζει, είσαι γενναιόδωρο. Πάντα. Ωραίο χρώμα, ε. Εγώ το έραψα. Το έραψες εσύ. Ναι, μα ναι, ναι, τι ζήλια δεν αφήνει άνθρωπο. Εκεί μόνο είδε τι έκανε, βάλε μέσα και μαζεύα. Νικάγαμε και μαζεύα, τη χάναμε. Αυτό ναι, είναι ζηλιάρι. Έχασε ο Σόμερ, ε. Έχασε, δεν είσαι. Να πάω σε διαφημίσει μέχρι να τα βρούνε.